ήταν γιατί ήθελα να βρω κάποιες πρακτικές τεχνικές που με βοηθούν να μένω στο επίκεντρό μου μέσα στην καθημερινότητά μου, να μην με συνεπέρνουν οι διάφορες καταστάσεις. Μπορώ να πω ότι οι τεχνικές που διδάχτηκαν και οι διαλογισμοί όχι μόνο μου πρόσφεραν αυτή τη δυνατότητα να μένω στο επίκεντρό μου, μου άλλαξαν την ενέργεια και μου έδειξαν πώς να αλλάζω την ενέργειά μου οποιαδήποτε στιγμή. Well, I was reading Rumbalo. I read almost all his books. And I saw that Daniel was coming to Athens. And it was the most closer way to get to approach to Rumbalo, you know. Because when I read all the books, I find many answers to the questions I have. And what Daniel gives is a clue, is an active way to get close to your heart. And my heart was calm, you know, because I found the way to connect to him and tell him that to connect with my higher self. For me, it's very difficult to explain with words, you know, because it's something that you have to experiment. Εγώ δεν είχα διαβάσει ούτε για τον Τράμβαλο, ούτε για τον Ντάνιελ. Ωστόσο, κάποια στιγμή, επειδή ήμουνα σε ένα πολύ μεγάλο σταυροδρόμι στη ζωή μου, πάρα πολύ δύσκολο, κάποια στιγμή μου ήρθε αυτή η πληροφορία και λέω, άντζε δοκίμασέ το. Είσαι σε αυτό το ενδιάμεσο μεταξύ του corporate, του business και το να μπορέσεις να βρεις την ισορροπία την εσωτερική. Και έτσι μου ήρθε αυτή η πληροφορία και νιώθω πολύ τυχερή που μπήκα σε αυτή τη διαδικασία, γιατί ο Ντάνιελ σου δείχνει έναν τρόπο να μπορέσεις να ηρεμήσεις, να διαχειρίζεσαι τα καθημερινά πράγματα, πηγαίνοντας και μπρος και πίσω και στάσιμα και αρχίζοντας και έχεις επαφή με τον εαυτό σου. Και έτσι άλλαξα τα πάντα και πήγα σε αυτό το βιωματικό εργαστήρι. Ένα εργαστήρι το οποίο σε βοηθάει στο ταξίδι, στην πνευματική σου αναζήτηση, στην πνευματική αναζήτηση που κάνει ο καθένας μας με τον εαυτό του. Σε αυτό το εργαστήρι το σημαντικότερο σημείο είναι ότι σε βοηθάει να συνδεθείς με την καρδιά σου, να συνδεθείς με την αλήθεια σου, να συνδεθείς με την ακεραιότητά σου και νομίζω ότι είναι το πιο σημαντικό που μπορείς να πάρεις από ένα δάσκαλο όπως ο Ντάνιελ. Νιώθω πραγματικά ευλογημένος το ότι ξεκίνησα να ασχολούμαι με το διαλογισμό και τα πνευματικά σαν έχοντας δάσκαλό μου τον Ντάνιελ. Είναι η τρίτη φορά που θα κάνω το σεμινάριο και το περιμένω με αγωνία γιατί μου έχει λείψει. Κάθε φορά που βρισκόμαστε όλοι παρέα και κάνουμε αυτά τα σεμινάρια είναι πάρα πολύ αναζωογονητικό και ξαναφορτώνει τις μπαταρίες. Επίσης, αυτό που με δίδαξε ήταν κάποιες ασκήσεις που πραγματικά όταν κοιτάς τον άλλον βλέπεις πως η δική σου σκέψη καθευτίζεται σε αυτόν και σαν ο άλλος να είναι εσύ. Και εκεί βλέπεις τις επιπτώσεις των σκέψεών σου και των πράξεών σου. Αυτό ήταν κάτι πολύ δυνατό για μένα. Όσον αφορά την απεικόνηση της καρδιάς, αυτές οι τεχνικές είναι πολύ αποτελεσματικές στην καθημερινότητά μας, γιατί μας δίνουν με ένα πολύ γρήγορο τρόπο, σε ένα-δύο λεπτά, κλειδιά για το τι κρύβεται μέσα μας ή πώς έχουμε αντιληφθεί μια κατάσταση και δεν το έχουμε
συνειδητοποιήσει. Έτσι αμέσως μπορείς να αλλάξεις την ενέργειά σου, αλλάζει και η αντίληψή σου αμέσως, χωρίς επίπονες και χρονοβόρες ασκήσεις και μετατοπίζεσαι σε άλλη βάση. Και αυτή η βάση είναι από την καρδιά, όχι με ένα λουλουδάτο και χαρούμενο τρόπο, με έναν τρόπο που μένει στο επίκεντρό σου και βλέπεις τα πράγματα πιο αποστασιοποιημένα. Πεφωτισμένης καρδιάς μαζί με το heart imagery είναι εργαλεία τα οποία είναι πάρα πολύ χρήσιμα, διότι ζούμε σε πολύ έντονους ρυθμούς και χάνουμε την επαφή με τον εαυτό μας. Και έτσι μαζί και με τους υπόλοιπους που κάνουμε μαζί και ξεχωριστά μπορείς και πραγματικά κάνεις ένα stop και αναπνέεις και αρχίζεις και έχεις αυτή την επαφή με τον εαυτό σου και αρχίζεις και του δίνεις χρόνο να μπορέσεις να δεις τι θέλεις και πώς θα πας από εδώ και πέρα, πιο κοντά με αυτό που πραγματικά είσαι και που θέλει η καρδιά σου, το οποίο είναι και το πιο σημαντικό αυτή τη στιγμή. Γι' αυτό και πολλοί κόσμος δεν μπορεί να διαχειριστεί πράγματα, γιατί δεν συνάδουν με τον εαυτό του και με την καρδιά του και την ψυχή του. This knowledge that Daniel gives you, it's good to practice at home. It's not very easy, but when you start doing it, it's very pleasant because you feel more happy and relaxed and more close to the others. And the key of this happiness is inside us. So it's very nice to read and very pleasant also, but this is the way to practice, you know, and relax and meditate and breathe. Και δεν δημιουργεί εξαρτημένες σχέσεις με τους ανθρώπους με τους οποίους συσχετίζεται. Θεωρώ ότι είμαι πολύ τυχερή και συνέχεια εργάζομαι με τα συγκεκριμένα εργαλεία για να μπορέσω να πάω στα επόμενα βήματα και να εξελιχθώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν έχω καταφέρει να κάνω όλα τα εργαλεία στην καθημερινότητά μου, αλλά είναι σίγουρο ότι κάθε φορά που βρίσκομαι σε μια δύσκολη θέση που πρέπει να επικοινωνήσω λίγο με τον ανώτερο εαυτό, που πρέπει να επαναπροσδιορίσω τους σκοπούς και τους στόχους μου, ξέρω πια τον τρόπο για να το κάνω. Σε ευχαριστούμε, Τάνια.